Ας πάμε. Ποια θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε υπομονή. Παρακαλώ πολύ ησυχία. Παρακαλώ πολύ ησυχία. Κύριε Κουμουτσάκο, ήσυχα. Αυτό με το οποίο κρίνει η αρμόδια Κάντε επιτροπή ησυχία, και ο ανακριτής σας. Λοιπόν, ποια είναι τα ονόματα που ήσανε. Ηρεμήστε, κύριε Μπακογιάννη. Έχετε, κύριε Μπακογιάννη μου, έχετε εκνευρισμό. Γιατί δεν θα τα βγάλω όλα τώρα, θα τα πούμε και στο τέλος. Λοιπόν, ποιο ήταν τα ονόματα που έδωσε ο Νίμιτς. Τα ονόματα του Νίμιτς ήταν πρώτον Βαρντάνσκι Μακεδονία. Αυτό το όνομα πιστεύω για λόγους πρακτικούς. Δεν το δέχτηκαν παλιότερες κυβερνήσεις, διότι το Βαρντάνσκι μπορεί να εννοεί και τον αξιόπουνη στην Ελλάδα. Και γιατί οι Σκοπιανοί δεν το θέλουν, γιατί συνδέεται με τις φασιστικές καταβολές του βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας. Το άλλο όνομα ήταν το Άνω Μακεδονία, το οποίο δεν το θέλουν οι Σκοπιανοί, γιατί έχει καταργηθεί και το τελευταίο κράτος με Άνω και Άνω Βόλτα, και δεν το θέλαμε κι εμείς, γιατί και ολόγοι μας λένε ότι το Άνω Μακεδονία είναι κομμάτι της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας. Δεν θέλανε το Μακεδονία Σκόπια. Εμείς, διότι θα έμεινε σκέτο Μακεδονία, όπως δεν θέλανε εκείνοι το Σκόπια Μακεδονία, ή θα έμεινε μόνο Σκόπια. Πήγαμε λοιπόν στο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και ακούω τους εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής της Νέας Δημοκρατίας να λένε προχθές ότι είναι το όνομα που έχει το μεγαλύτερο αλυτρωτισμό και το πιο άθλιο όνομα που μπορούσε να δοθεί. Μάλιστα. Αυτή η πρόταση όμως για τη Βόρεια Μακεδονία είναι οι καλύτερες στιγμές της Νέας Δημοκρατίας για διαπραγμάτευση, όταν δεν έβαζε σκέτο Μακεδονία. Είναι αυτό το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε, ότι η ονομασία τύπου Βορείου Μακεδονίας θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα που αναζητούμε. Είναι αυτό που ο κύριος Νίμιτς, όταν βολιδοσκόπησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν δέχεται το Βόρεια ή Άνω Μακεδονία, απάντησε η ελληνική κυβέρνηση, το Βόρεια είναι πιο σωστά και δεν δημιουργεί σύγχυση με παλαιότερα ιστορικά δεδομένα. Είναι αυτό που ο κύριος Νίμιτς είπε, ότι δέχεται την πρότασή μας, την πρόταση των τότε κυβερνήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία, διότι πληρεί το γεωγραφικό κριτήριο. Και είναι αυτό το οποίο σε 8-7-2009, όλα αυτά είναι 2009, που απάντησε η υπουργός τότε, ερωτήθη από τον κύριο Μίνης. Θέλω να σας ρωτήσω, αξίζει να συνεχίσω τις προσπάθειές μου για το όνομα Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας. Η κυρία υπουργός. Τηλεγράφημα από το Παρίσι 8-7-2009. Ασφαλώς και αξίζει. Πώς είναι δυνατόν το όνομα που διεκδικήσατε, αν δεν τα καταφέρατε να το πάρετε. Πώς είναι δυνατόν το όνομα που άξιζε τον κόπο να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση. Πώς είναι το δυνατόν το όνομα που επιλέξατε, όταν το κερδίζει αυτή η κυβέρνηση, να σας δημιουργεί τα προβλήματα που έχετε αποκτήσει. Και με ποιους έχετε αντίρρηση για τη Βόρεια Μακεδονία. Μη σας τρομάζει η αλήθεια, είναι ισοπεδωτική αλήθεια. Ίσυχα, παρακαλώ. Με ποιους σας φοβίζει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Μαζί με αυτούς, σαν Σκόπια, δεν είναι απλώς ο Γκρουεύσκι, δεν είναι απλώς ο Ιβανόφ. Είναι αυτοί που κάνανε καριέρα και εξοδεύαν το 15% του ΑΕΠ της χώρας για να φτιάχνουν αλυτρωτικά αγάλματα. Και λέτε εσείς εδώ, ακούω, χθες και προχθές, δεν έχει κανένα νόημα, λέει, ο αλυτρωτισμός αρχαϊκός. Υπάρχουν σειρά συνεδριάσεων της διαπραγματευτικής ομάδας των δύο κρατών με τον Νίμιτς, που πρώτο ή δεύτερο θέμα στη διαπραγμάτευση ήταν να κατέβει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου και να αλλάξει και το όνομα της λεωφόρου που συνδέει τα ελληνικά σύνορα με τα Σκόπια. Μόλις το πήραμε, έπαψε να σας πειράζει. Έπαψε να έχει νόημα. Γιατί? Γιατί έπρεπε να είχατε τη τιμιότητα και το θάρρος και να πείτε μπράβο ρε Τσίπρα και η κυβέρνησή σου, μπράβο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που καταφέρατε να κατεβάσετε όλα αυτά τα αλυτρωτικά μέσα από τα Σκόπια. Λοιπόν, είναι
Το e-Lending είναι πρόταση του κυρίου Ζάεφ και συζητήστε μαζί του αν θέλετε, το όνομα έχει τελειώσει ήδη. Λοιπόν, έρχεται το επόμενο επιχείρημα και το άκουσα από ένα φίλο μου, σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος λέει ότι δίνουμε την ΑΟΣ με το άρθρο 13 το κατάπτυστο. Έτσι δεν είναι? Αυτό το άρθρο 13 το κατάπτυστο όμως είναι ένα άρθρο που είναι επιλέξη και κατά σύμπτωση το ίδιο άρθρο συνεδιάμεση στη συμφωνία που τη θεωρήσατε σπουδαία εσείς και το κόμμα σας. Κατά λέξη. Αλλάζει μόνο η παραπομπή. Αντί να λέει στο άρθρο 18, λέει στο άρθρο 12. Και αναρωτιέμαι, όταν μας κανινοβολείτε εδώ και μας λέτε ότι είμαστε αυτό και εκείνο, δεν ξέρατε τι έλεγε η ενδιάμεση συμφωνία? Τόσο σπουδάσατε πάνω στη συμφωνία μας και 14 χρόνια δεν πήρατε χαμπάρι? Και ξέρετε επίσης, στο διεθνές δίκαιο, και έτσι ερμηνεύεται από την εποχή της ενδιάμεσης συμφωνίας, χρειάζεται ειδική συμφωνία. Αυτή η διατύπωση από τον ΟΗΕ που δόθηκε τότε και τώρα είναι ότι θα γίνει ειδική συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η χρήση. Αυτές λοιπόν, το είδαμε γι' αυτό, λοιπόν, πάμε. Υπάρχει τεκμήριο ότι συμφωνούσατε με το Μακεδονία Σκόπια? Υπάρχει. Υπάρχουν τηλεγραφήματα, υπάρχουν υπογραφές, εδώ από τον κύριο Βασιλάκη που δεν έχει προσπούσει τον εαυτό του, αλλά την κυβέρνηση τότε, ότι εμείς μας αρέσει αυτή η πρόταση και μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Και ακόμα και ο τότε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε, η ελληνική πλευρά θεώρησε καταρχήν ότι η πρόταση, αν και δεν μας ικανοποίησε πλήρως, καλή είναι γιατί κουβεντιάζουμε. Και ερωτήθηκε, λέει, στο τέλος της διαπραγμάτευσης ο κύριος Νίμετς, παραμένετε στην ίδια πρόταση? Και απαντάτε, ναι, τα 3 χρόνια καλά ήμασταν, παραμέναμε. Αλλά τώρα έχουμε εκλογές και δεν μπορούμε να πάμε με τέτοια πρόταση. Λοιπόν, και παρακάτω. Εμείς, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν δώσαμε εθνότητα στη συμφωνία. Ακούω εδώ και 2 μέρες περί εθνότητας. Ανοίξτε τη συμφωνία. Δεν λέει πουθενά εθνότητα. Λέει ηθαγένεια. Και αν δεν καταλαβαίνει αυτή η Βουλή που η πλειοψηφία τους είναι νομική τη διαφορά, δεν έχω χρόνο για να την εξηγήσω. Αλλά σας πω μόνο κάτι. Εσείς τι δίνετε την εθνότητα? Διότι όταν η συμφωνία λέει ταυτότητα και εσείς λέτε ότι δώσαμε εθνότητα, πάλι εσάς θα επικαλεστεί η άλλη πλευρά. Τι είναι λοιπόν η ηθαγένεια? Η nationality μεταφράζεται η ηθαγένεια. Τι είναι λοιπόν η ηθαγένεια? Δεν είναι δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του κράτους? Δεν είναι μια υπόθεση που δεν είναι τόσο φοβερή όπως την παρουσιάζεται, γιατί υπάρχει διάκριση στο άρθρο 7 ότι πρόκειται η γλώσσα τους και τα άλλα συνακόλουθα πρόκειται για σλαβικά? Και γιατί θέλουν οι ηθαγένεια Μακεδονίες ή οι Σλαβομακεδόνες? Γιατί θέλουν να συμπεριλάβουν και τους Αλβανούς και τους Βλάχους και τους Τουρκογενείς κάτω από μια λέξη. Ωραία, δεν μας αρέσει. Για να δούμε, η απόφαση του ΟΗΕ στις 13/8 του 2001 που τους λέει ότι είναι πολίτες Μακεδόνες, η κυβερνήση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2001, να θυμηθώ, μπορεί, κάπου εκεί κοντά ήμασταν. Αυτή η απόφαση άνευ σχολείων, τα διαβατήρια που σφραγίζαμε και σφραγίζουμε μέχρι και σήμερα, που είναι διαβατήρια που λένε Μακεδόνιαν, και εμείς απλώς βάζουμε μια σφραγίτσα εδώ κάτω, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, και λέει η Ελλάδα δεν τα αναγνωρίζει αυτά, αλλά επιτρέπει να γίνεται κρίση και να έρχονται στην Ελλάδα. Για πάμε παρακάτω. Άκουσα περί των ηγετών Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Ανδρέα Παπαδρέου. Τον δεύτερο τον εκτιμώ περισσότερο από τον πρώτο, αλλά και οι δύο στα θέματα των Σκοπίων είχαν πιο ορθολογικές θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο Ανδρέας ο Παπαδρέου? Για να δούμε τι λέει.
που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαπαπαπα η ηθαγένεια, απαπαπα η γλώσσα. Τι λέει? Εμείς δεν προσπαθούμε να δώσουμε οδηγίες ή να πιέσουμε τη Γιουγκοσλαβία να μην χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδόν χωρίς ταυτόχρονα να αναφέρει τις εθνότητα, λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δικαίωμά τους είναι σαν χώρα ανεξάρτητη να κάνουν ό,τι θέλουν στον τόπο τους. Ήταν η εποχή που δεν ζητάγαμε έργα όπνες μέσα στην Φύρο. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας αφορά. Αλλά είναι αδύνατο να δεχτούμε τη δικιά τους παρέμβαση όσον αφορά αν υπάρχει μειονότητα ή όχι. Και γράφει ο κύριος Κυριακάκης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών στο βιβλίο του, όσον αφορά το Μητσοτάκη, λέει ο κύριος Μητσοτάκης 27 έκτου του 1992, η Ελλάδα δεν ενδιαφερόταν για το όνομα με το οποίο θα γινόταν η αναγνώριση των Σκοπίων στο εσωτερικό τους. Είναι δικό τους θέμα. Και τώρα μας κάνετε εμάς κριτική ότι τους δώσαμε χρονοδιαγράμματα. Και να σας πω για τα χρονοδιαγράμματα. Καθίσαμε και μελετήσαμε τη Συμφωνία Δυτικής Γερμανίας, Λαϊκής Δημοκρατίας Γερμανίας, Ανατολικής Γερμανίας. Ήταν η Συμφωνία Ένταξης της Ανατολικής Γερμανίας στη Δυτική, ενός κράτους εχθρικού και κοινωνικο-οικονομικά. Πόσο χρονοδιάγραμμα τους δώσανε για τα χαρτιά τους να τα προσαρμόσουνε, καινούρια και προηγούμενα, 4 χρόνια, μιλάμε για το γερμανικό κράτος. Τι κάναμε εμείς? Συμφωνήσαμε με τη Φύρο ότι τα καινούρια έντυπα θα βγαίνουν απευθείας με το νέο όνομα. Απευθείας με το νέο όνομα. Το άρθρο 8. Και το άρθρο 8 λέει τα καινούρια ονόματα απευθείας με το νέο όνομα. Τα παλιά σε μια διαδικασία 5 ετών. Τι σημαίνει διαδικασία 5 ετών? Γιατί φαίνεται δεν έχετε καταλάβει. Τα Σκόπια έχουν αυτή τη στιγμή 1.600.000 πληθυσμό και 1.000.000 μετανάστες. Πώς επιβάλλουνε ότι τα χαρτιά του 1.000.000 μεταναστών θα αλλάξουν την άλλη μέρα? Δεν θα πρέπει να λήξει το διαβατήριό τους, να πάνε για ανανέωση στο προξενείο τους και την ώρα της ανανέωσης το καινούριο διαβατήριο να φέρει το καινούριο όνομα? Ή νομίζετε ότι έχει καμιά αστυνομία τα Σκόπια να βρει 1.000.000 μετανάστες και να τους βάλει, να τους πάρει πόρτα-πόρτα και να τους βάλει να αλλάξουν αύριο το πρωί τα διαβατήριά τους? Είστε λογικοί? Είστε εσείς το κόμμα της επιχειρηματικότητας, της αποτελεσματικότητας? Και ας έρθουμε να μείνουμε και ένα τελευταίο ζήτημα. Και ας έρθουμε ένα τελευταίο ζητηματάκι με την ηθαγένεια και όλα αυτά. Έφτιαξε επίσημο κατάλογο των διαπραγματεύσεων στις 30 του Απρίλη του 2008 ο ΙΕ. Επίσημο, δεν κάνουμε ψυχοχαρτί για να τρώμε εδώ οι άνθρωποι. Και λέει τι έχουν προτείνει και πού έχουν καταλήξει τα μέρη. Και έχει ως 12ο σημείο τη χρήση του όρου Μακεδονία ή Μακεδόνιαν. Ποιο είναι το σχόλιο που κάνει the second party, δηλαδή τα Σκόπια? Ότι δεν πρέπει η άλλη πλευρά να κάνει αποκλειστική χρήση. Ποιο είναι το σχόλιο της ελληνικής πλευράς, επίσημα καταγεγραμμένο στον ΟΗΕ? Ότι η άλλη πλευρά δεν πρέπει να κάνει αποκλειστική χρήση των όρων Μακεδονίας και Μακεδόνων. Αυτά έχετε δώσει. Και μην κάνετε ότι δεν έχετε ιδέες επί αυτού. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα παλαιότερο. Ποιο είναι το παλαιότερο? Είναι η γλώσσα. Ποια είναι η γλώσσα? Υπήρχε μακεδονική γλώσσα, είτε στην αρχαιότητα ή στους πυρομίτες κλπ? Όχι. Ακολούθησε η Ιουγκοσλαβία την πρακτική της Σοβιετικής Ένωσης. Σε κάθε μικρή ή μεγάλη εθνοτική εθνική ομάδα τους έφτιαξε γραπτό αλφάβητο και γραπτό τρόπο καταγραφής της ομιλίας τους. Και έκανε μια γλώσσα λοιπόν το 1948 η Φύρο, η τότε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Μακεδονική. Το 1948 η αριστερά ήταν στην παρανομία. Εσείς που κυβερνούσατε τι κάνατε, τι είπατε? Ναι. Το 1954 η γλώσσα αυτή αναγνωρίστηκε. Το 1954 η γλώσσα αυτή αναγνωρίστηκε. Ήσυχα, κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Και μετά την αναγνώριση του 1954 έκανε ο Αβέρο. Ελάτε τώρα. Αφήστε να ξέρω καλύτερα την ιστορία που ακούει από εσάς. Μα λοιπόν, πέμπτη ολομέλεια και τρίτο γύρο θα πούμε τώρα. Ελάτε.
Έλα. Ο κύριος Αβέροφ, ο αρμόδιος για αυτό το ζήτημα, δημοσίως αναγνώρισε την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Τον έχετε καταδικάσει? Είναι στην ιστορία της δεξιάς της ελληνικής καταδικαστέως ο κύριος Αβέροφ ή είναι ίνθαλμα με τα φωτιά και τα τσεκούρια του? Και μετά ήρθε στην Αθήνα ο ΙΕ το 1977. Και εκεί στην Αθήνα το 1977 έγινε δεχτή η κυριλλική γλώσσα στην εσωτερική απόφαση της Μακεδονίας και ταυτόχρονα αυτό που δεν έχει υποθεί δημοσίως έγινε η υιοθέτηση ενός μιας έκθεσης της Ιουγκοσλαβίας περί αυτών των γλωσσών. Και μετά από αυτό το 1977 αναρτήθηκε η γλώσσα αυτή στις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Τραβάτε να δείτε τον πίνακα. Κάντε τον κόπο να δείτε τον πίνακα. Και μετά... Κάντε ησυχία παρακαλώ. Μετά το 1992... Δεν πειράζει, εκτονώνεται. Κύριε Υπουργέ, ναι. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, μπορείτε σε 3 λεπτά να κλείσετε. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δικαιούμαι 18 λεπτά, συν 9, δευτερολογία, συν 3, τριτολογία, δεν τα έχω φτάσει ακόμα καν. Δεν έχω πρωτολογήσει καθόλου, δεν έχω δευτερολογήσει. Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ. Τι λέει λοιπόν, το 1992 και 1994, στο Διεθνή Οργανισμό ISO, που είναι αυτός που κατοχυρώνει τα σήματα από γλώσσες μέχρι πινακίδες, απουσίαζε η ελληνική πλευρά. Είχε μόνο τύχη να έχει τον κύριο Παπινιώτη το 1977, ο οποίος κάνει ότι είναι ο μόνος ειδικός επί των γλωσσών. Αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Παπινιώτη ότι έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοτική γλώσσα στην Ελλάδα και είχε φτιάξει τη νέα κοινή ελληνική τότε, υπερασπιζόμενος στην καθαρέουσα. Για να είμαστε σαφείς. Ουσιαστικά ξέρετε τι έγινε, γιατί φωνάζετε. Σας πιάσαμε σαν φοιτήτρια σας πιάσαμε να αντιγράφετε και φωνάζετε και δέτε 10. Πάμε τώρα. Πάμε, θα έρθω, μην ανησυχείτε. Μην υποβάλλετε απορίες, παρακαλώ. Πάμε στο έργα όμνες τώρα. Στην αρχή, όταν δημιουργήθηκε αυτό το κράτος, η θέση του κυρίου Σαμαράου Υπουργού Εξωτερικών ήταν ναι στο όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τι να κάνουμε, μείναν τα ντοκουμέντα. Δεν χρειάζεται να ανοίξω τα αρχεία του Υπουργείου. Τα λέει και ο Σκυλακάκης στο βιβλίο του, τα λέει και ο Βαρυφτσιώτης στο βιβλίο του, τα λένε όλοι οι άνθρωποι με κύρωση γραμμές σας. Μετά είπαν όχι στην ομασία Μακεδονίας και παρέμεινε μάχημη αντίληψη στην ομάδα Εύερτ, Κανελόπουλου και... Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, και επέμεναν ενάντια στον κύριο Μητσοτάκη. Από τότε, από το 1993-1994, έγινε αποδεκτή, αυτά δείχνουν όλα τα αρχεία, η σύνθετη ονομασία. Αλλά ποια σύνθετη ονομασία, σας παρακαλώ? Άλλη στο εσωτερικό και άλλη στο εξωτερικό. Σύνθετη ονομασία μόνο για το εξωτερικό. Και η έννοια της έργα όμνες όλες τις διαπραγματεύσεις μέχρι τα τελευταία χρόνια ήταν μία. Να μην υπάρχει μόνο το όνομα το σύνθετο για τις διμερείς σχέσεις, να μην υπάρχει μόνο για τις διακρατικές σχέσεις, αλλά να είναι και για τους διεθνείς οργανισμούς ή κατά άλλους να μην είναι μόνο για τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και για τις διακρατικές σχέσεις. Το έργα όμνες, αν το δείτε από τα πρώτα τηλεγραφήματα του κ. Ζαχαράκη, ο οποίος υπήρξε και ευρωβουλευτής σας και μπορεί να σας τα δείξει, ήταν, όπως έγραφε, για πάσα διεθνή χρήση. Όχι για πάσα χρήση. Και τώρα εσείς που διαπραγματευτήκατε κάποια στιγμή, έστω και αυτό, για πάσα διεθνή χρήση, μας παραμονιέστε, γιατί έχουμε χρονοδιαγράμματα πρακτικής υλοποίησης του έργα όμνες στο εσωτερικό. Σε μερικά δεν υπέγραφε η άλλη πλευρά. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Τι έλεγε για το διαβατήριο? Βούλτεψη. Τι έλεγε για το διαβατήριο? Γιατί το κάνετε αυτό? Έλεγε νέο όνομα και συνταγματικό όνομα. Να τι λένε οι εκθέσεις. Η Ελλάδα δέχτηκε να συζητήσει πρόταση του κύριου Νίμετς για ονομασία στο εσωτερικό και ονομασία στο εξωτερικό. Η Ελλάδα συμφώνησε ο όρος Μακεδονία να είναι για εσωτερική χρήση. Λοιπόν, βέβαια, επιβεβαιώθηκε επίσης εκτίμησή μου ότι
Το όνομα, εδώ τα καταθέτω όλα μαζί, μην ανησυχείτε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Παρακαλώ, ησυχία. Κάποιοι δεν αντέχουν στην αλήθεια. Παρακαλώ, λοιπόν, κάντε ησυχία. Επίσης, μαζί με αυτό το όνομα υπήρξε τροποποιησμός στο σχεδιασμό διαβατηρίων που θα φέρουμε όχι μόνο το νέο όνομα αλλά και το συνταγματικό του κράτους. Ενώ σε εμάς έχει μόνο το νέο όνομα. Παρακαλώ, κάντε ησυχία εκεί. Κύριε Τσιρόνη, κύριε Κικίλια, θα με αναγκάζετε να λέω ονόματα. Εγώ έχω σας μια παρακαλώ. Υποψία. Παρακαλώ. Έχω μια υποψία. Ότι πολλοί φίλοι μου της Νέας Δημοκρατίας, με μερικούς έχουν καλές φιλικές σχέσεις, έχουν μπερδέψει το όνομα με τον επιθετικό προσδιορισμό. Έχουν μπερδέψει το όνομα με τον επιθετικό προσδιορισμό. Άλλο το όνομα. Το έργα όμως δεν αφορά τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Και ουδέποτε το πάλεψε κανείς αυτό. Το έργα όμως αφορά το όνομα. Και το όνομα είναι πέρα για πέρα έργα όμως. Και γι' αυτό εγώ τους σέβομαι που το δέχτηκαν οι Σκοπιανοί αυτό το ζήτημα. Και το έργα όμνες αυτό δεν είναι μόνο για εξωτερική χρήση. Είναι για όλες τις χρήσεις. Αλλά να θυμηθούμε. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα με το έργα όμνες. Πολύ απλά. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα απεφάσισε το 1992 να φτιάξει 91, να φτιάξει την Επιτροπή Πάνταντερ, η οποία θα έβλεπε αν τα συντάγματα αυτών των κρατών έχουν αλυτρωτισμό ή όχι. Και τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε? Αρνήθηκε να πάει σε αυτή την Επιτροπή, μικρό το κακό, τη δημιουργία της οποίας την ψήφισε. Και λέει εδώ, πολύ σωστά, ο κύριος Παπούλιας, ο πρέσβης, όχι ο πρώην πρόεδρος, ο πρώην πρέσβης, που έκανε υπέξω από τις δικές της κυβερνήσεις, λέει το εξής. Το να δεχθεί ο υπεύθυνος εκπρόσωπος μιας κυβερνήσεως τη σύσταση επιτροπής σε οποιαδήποτε διεθνές όργανο, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, ΟΗΕ, προκειμένου να συζητηθεί στην επιτροπή αυτή εθνικό θέμα της χώρας του, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως τη συμμετοχή της, αποτελεί έσχατο δείγμα διπλωματικής αμάδειας και ανικανότητας. Δικό σας υπουργός έχει πει αυτό. Και πάμε για τα σχολικά βιβλία. Και η κατηγορία είναι ότι δεχόμαστε να τα δούνε και εκείνοι τα δικά μας και εμείς τα δικά τους. Υπάρχει κανένας που φοβάται ότι αν τα δουν τα δικά μας θα βρούνε παραβιάσεις του διεθνούς νόμου? Αυτό είναι. Κύριε παρακαλώ, κύριε Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Όλα τα κράτη της Ευρώπης, όλα τα κράτη της Ευρώπης, με απαρχή την Ostpolitik του Willy Brandt στη δεκαετία του 70, φτιάξαν κοινές επιτροπές για να δούνε τα προβλήματα ιστορίας στα βιβλία τους. Και το πρώτο παράδειγμα άρχισε ανάμεσα στη Γερμανία και στην Πολωνία, που είχε 10 εκατομμύρια νεκρούς από τους Γερμανούς. Και εσείς ούτε αυτό δεν θέλετε. Αυτή είναι η διεθνής πρακτική. Εγώ φταίω που δεν την ξέρετε. Επίσης, βρεθήκαμε σε ένα δίλημα. Κυρία Βούλτεψη, σας ανακαλώ. Ένα λεπτό. Κυρία Βούλτεψη, σας ανακαλώ στην τάξη και μην το επαναλάβετε. Λοιπόν, τελεία. Υπάρχει το και όνομα πάμε. Των brand names, των ονομάτων των επιχειρήσεων. Κάναμε μια μελέτη με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που δεν χαρακτηρίζεται για κοντά σε εμάς. Και βρέθηκαν πόσες εταιρείες, 3.400. Και πώς θα λυθεί το πρόβλημα των εταιριών αυτών με την ονομασία από ένα χρόνο διαπραγμάτευση για την κάθε μία? Αποφασίσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΗΕ, όπως και στις άλλες υποθέσεις άλλων κρατών, γιατί αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Εκτός όπως είπα, αν δεν το θέλετε. Πείτε το. Λοιπόν, παρακαλώ, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που φωνάζεται. Για να μην πω τι σχετοσύνη έχετε. Λοιπόν,
ότι η καλύτερη λύση είναι Διεθνής Επιτροπή για μια τριετία υπό τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με βάση τα κριτήρια της συμφωνίας θα ελέγξει τα δικαιώματα τα εμπορικά. Και ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε. Επίσης, για τα περί ΝΑΤΟ και χρονοδιαγράμματος. Εδώ έχω μια επιστολή προς τον κύριο Στόλτεμπεργκ, που την έστειλα προχθές. Εδώ έχω μια επιστολή προς τον ΝΑΤΟ, που υπενθυμίζω και έχει δεσμευτεί και το είπε και δημόσια ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι εάν περάσει η επικύρωση στο κοινοβούλιο τους, δικαιούνται, δεν τους βάζουμε εμείς. Δεν διεκδικούμε εμείς να τους βάλουμε ή να τους βάλουμε. Εκείνοι το θέλουμε. Δικαιούνται να πάρουν πρόσκληση από τον ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει πρόσκληση από τον ΝΑΤΟ? Να αρχίσουν διάλογο με τον ΝΑΤΟ. Γίνονται κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ όπως ανοήτως ακούω τρεις μέρες εδώ? Όχι. Πότε γίνονται μέλος του ΝΑΤΟ? Μόνο εάν ικανοποιήσουν τους όρους που έχει θέσει η Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Είναι στο άρθρο 2, στο τελευταίο του σημείο, λέει, θα γνωστοποιήσει εμείς ότι το πρώτο μέρος ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, ολοκλήρωσε τις συνταγματικές τροποποιήσεις που προβλεπόντουσαν στην παρούσα συμφωνία και θα πάρουν ένταξη. Δηλαδή, προσέξτε, λέτε εμείς ότι παραδεινόμαστε. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν δημοψήφισμα και αλλαγή συντάγματος για να τους δώσουμε μετά το OK. Και εγώ θυμόμουν πάντα, και νόμιζα ότι θα συμφωνούσαμε σε αυτό, ότι πάντα λέγατε μην τελειώσετε αυτή τη διαδικασία της επικύρωσης πριν πάρουμε τη συνταγματική αλλαγή, την οποία ποτέ δεν τη ζητήσατε. Ποτέ δεν την έχετε βάλει ουσιαστικά σε μια διαπραγμάτευση. Υπάρχουν κείμενα στη διαπραγμάτευση ότι η συνταγματική αναθεώρηση αντεδεικνύεται αυτή τη στιγμή. Να μην τη ζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι όλα, θα δοθούν. Παρακαλώ κύριε Κυριαζίδη, σας παρακαλώ πολύ. Θα τα δώσω όλα μαζί. Μην παρεμβαίνετε σε θέματα που δεν γνωρίζετε. Αυτά στο κόμμα σας. Εγώ έχω ελευθερία στον χώρο που είμαι. Λοιπόν. Κύριε Κοντζιά, παρακαλώ μην απαντάτε. Τελευταίο. Εδώ πάρτε τα χειρόγραφα, δεν τα δίνω. Εδώ πάρτε τα όλα, βάλτε στη σειρά που ακουστήκανε. Παρακαλώ, ησυχία. Α, και εδώ να σας πω, κυρία μου, και εδώ είναι και η ενδιάμεση συμφωνία, άρθρο 13 και 4 σελίδες από το βιβλίο της κυρίας Στρατής επί το θέματος, που αποδεικνύει ότι δεν είναι αλήθεια αυτή η επίθεση. Θέλω να πω ένα τελευταίο. Ποιο είναι το τελευταίο? Ήσυχα, παρακαλώ, θα δίνετε εσείς εντολές στις υπηρεσίες. Θα τα πούμε όταν θα συζητάμε επί του θέματος. Μας... Όχι, έτσι το κάναμε εδώ. Τελευταίο. Υπάρχει μία διαπραγμάτευση που έγινε χωρίς να τη γνωρίζει ουδής ούτε το Υπουργικό του Συμβούλιο, στο οποίο καλόταν, δεν λέω από ποια κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει αυτά περί μυστικής διπλωματίας κλπ. Στο οποίο εκαλείτο να πάει ο διαπραγματευτής στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να πει ότι η Ελλάδα συμφωνεί με το τάδε όνομα, αλλά επειδή δεν το αντέχει στη δημοσιά, να περάσει ως, δεν μπορεί να το κάνει συμφωνία, να περάσει ως απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο θα επικαλεστεί μετά η ελληνική κυβέρνηση για να το εφαρμόσει. Λοιπόν, μη φωνάζετε, θα τα πούμε πιο αναλυτικά όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Μη φωνάζετε, ήμασταν η πιο δημοκρατική κυβέρνηση, κάναμε 4 συνεδρία των Υπουργικών Συμβουλίων, ενημερώσαμε τους αρχηγούς, μερικοί δεν θέλω να τους ενημερώσω εγώ, με θεωρούν ότι δεν ξέρω γράμματα και μου στέλνανε τον εκπρόσωπό τους. Τους κάναμε ενημερώσεις
Στην Ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, γιατί κάποιος είπε δεν κάνατε καμία, τα οποία τα βγάζανε μετά έξω και κατά συνέπεια δεχτήκαμε και τη σημερινή συζήτηση και έχουμε μια συμφωνία που κάνει τον εξής διαχωρισμό στα Βαλκάνια. Απ' τη μια μεριά οι δυνάμεις στα Σκόπια και στην Ελλάδα που θέλουν λύσεις με μεγάλο κόπο και προσπάθεια και απ' την άλλη μεριά οι δυνάμεις της αδράνειας, των εκκρεμωτήτων και του παιχνιδιού, του εθνικισμού και όχι του πατριωτισμού που δεν θέλουν λύσεις, που θέλουν διαιώνισή τους και δεν τους νοιάζουν οι συνέπειες τους. Ευχαριστώ.